αλλά ήταν συγκλονιστικό. Είμαστε το μόνο κόμμα που μπορεί και μπαίνει στις λαϊκές χωρίς καμία προετοιμασία και χωρίς κλακαδόρους και κομματικούς, αν θέλετε, χειροκροτητές. Μπήκαμε στη μεγάλη λαϊκή της Κοζάνης. Αυτό που μας λύπησε ιδιαίτερα είναι τα μεγάλα προβλήματα τα οικονομικά που έχει η Δυτική Μακεδονία και αυτά οφείλονται στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το να κλείνει σου λιγνίτε σε μια περιοχή όπου αυτή θα μπορούσε να ταΐζει όλη την Ελλάδα είναι το λιγότερο ανθεληνικό, αντιλαϊκό, αντικοινωνικό. Αλλά η αγάπη του κόσμου με έκανε πραγματικά να νιώσω δέος. Το υπογραμμίζω αυτό για τους κυρίους δημοσκόπους οι οποίοι παραβιάζουν κάθε έννοια της λογικής και επιχειρούν με κάθε τρόπο να διαμορφώσουν ένα κλίμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό που πρέπει να πω και επιμένω είναι ότι η Δυτική Μακεδονία έχει στα σπλάχνα της τουλάχιστον 200 δισεκατομμύρια ευρώ να μοιράσει κυρίως στη Δυτική Μακεδονία και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά η αιμονή του Πρωθυπουργού με την απολιγνητοποίηση, με τη βοήθεια του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ να γεμίσουν φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες που την Κοζάνη, τη Δυτική Μακεδονία, εμένα δεν με προβληματίζει αλλά με κάνει και αγανακτό. Είναι αδιανόητο το έγκλημα που έκανα στη Δυτική Μακεδονία. Είναι αδιανόητο ότι ερημοποιούν τη Δυτική Μακεδονία. Είναι αδιανόητο ότι τα παιδιά της Δυτικής Μακεδονίας έχουν φύγει μετανάστες, ενώ θα ήταν πάμπλουτοι και μπορούν να είναι πάμπλουτοι όλοι. Διότι 200 δις σε μια συγκεκριμένη περιοχή δεν υπάρχουν πουθενά. Και στη Δυτική Μακεδονία υπάρχουν. Θα ήθελα επίσης να ενημερώσω τους κατοίκους ότι από εδώ και πέρα, τους επόμενους μήνες, επειδή η Νέα Δημοκρατία αγαπάει πάρα πολύ τη Γεκτέρνα, αυτή κάνει καλά τη δουλειά της βέβαια. Η Εγνατία Οδός, την οποία πλήρωσαν οι Έλληνες με 7 δις, η εταιρεία με 1,5 δις, με προσδοκόμενα κέρδη 6 με 7 δις τα επόμενα χρόνια, τα οποία οι πολίτες, εσείς, οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας και της υπόλοιπης Μακεδονίας, θα πληρώνετε στα διόδια. Αυτό να το θυμάστε όχι μόνο στις επόμενες εκλογές και στις μετεπόμενες. Ποιοι το έκαναν αυτό? Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Γιατί αυτοί είναι οπαδοί του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας. Θα ήθελα να πάω σε 5-6 θέματα πολύ σημαντικά για μένα. Το ένα είναι η είδηση από το Euronews που αποδεικνύει γιατί ο Πρωθυπουργός συμπεριφέρεται ως τουρίστα στη χώρα του, υπό την έννοια ότι ξεπουλάει ό,τι υπάρχει, παραδίδει ό,τι υπάρχει, είτε σε οικονομικό είτε σε εθνικό κεφάλαιο και καρτέλ. Κυρίως αναφέρομαι και στα εθνικά θέματα, αυτό που έγινε με το Κόσοβο, και στα ελληνοτουρκικά, γιατί ο Πρωθυπουργός είναι πολύ εύκολο στο να χαρίζει είτε όνομα Μακεδονία, είτε μειωμένες επίρρειες στους Τούρκους, γιατί ο στόχος, το όπως λέει το Euronews, είναι να αντικαταστήσει την von der Leyen. Η ελληνική λύση το είχε πει πριν ένα χρόνο. Σήμερα επιβεβαιωθήκαμε από το ειδησιογραφικό αυτό πρακτορείο, το Euronews, όπου πλέον ο Πρωθυπουργός είναι ένας από τους 6 υποψηφίους. Θα το πω έτσι άκομψα, αλλά έτσι έχω συνηθίσει να μιλάω γιατί είμαι από τη Μακεδονία. Μακάρι να φύγει αύριο το πρωί να σωθεί η Ελλάδα. Να φύγει ο Μητσοτακισμός από τη χώρα. Να πάει όπου είναι να πάει, στην Ευρώπη, στην Αμερική, γιατί όσο κάθεται εδώ με το μάτι και τη σκέψη στην Ευρώπη ή στην Αμερική, ξεπουλάει ό,τι υπάρχει. Μία δήλωση απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στον κύριο Μαρινάκη. Ο κύριος Μαρινάκης, ως παιδί του κομματικού σωλήνα, ο οποίος έχει ενταχθεί σε ένα κόμμα από μικρό παιδί και βολεύτηκε, έγινε βουλευτής και κυβερνητικός εκπρόσωπος, σήμερα αναφέρθηκε στα 3.000 ευρώ των συντάξεων που αναφέραμε εμείς. Δύο απαντήσεις. Κύριε Μαρινάκη, παιδί του κομματικού σωλήνα, εσείς ως κόμμα και η κυβέρνησή σας έδωσε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 10 κολλητούς ολιγάρχες από ταμεία ανάκαμψης. Και μου λέτε ότι βγαίνει ο εξολογισμός με τα 3.000 ευρώ σύνταξη 3 ή 4 δις. Εσείς δώσετε σε ένα μήνα 2,5 δις σε 10 ανθρώπους κολλητούς, σε ένα μήνα, δύο μήνες. Από την άλλη, πρέπει να του πω του κ. Μαρινάκη ότι στην αριθμητική δεν είναι καθόλου καλός ούτε στον πολλαπλασιασμό ούτε στη διαίρεση. Καλός είναι μόνο όταν αφορά την τσέπη του, μάλλον, και το κόμμα του.